Εκ μέρους των εργαζομένων στα πανεπιστήμια της χώρας, χαιρετίζουμε τη σημερινή ολονύχτια διαμαρτυρία των φοιτητικών συλλόγων. Οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια ενώνουμε τη φωνή μας με τους φοιτητές μας, γινόμαστε όλοι μαζί ο κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας που ξεσηκώνεται και στη χώρα μας αλλά και σε δεκάδες χώρες όλου του κόσμου ενάντια στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού. Είμαστε ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των εργαζομένων που δεν ανέχεται η χώρα τους να συμμετέχει στη σφαγή. Από τους λιμενεργάτες στο Λιβόρνο της Ιταλίας που αρνήθηκαν να φορτώσουν όπλα για το Ισραήλ, τους εργάτες στη Βρετανία που απέκλεισαν Ισραηλινά εργοστάσια όπλων, μέχρι τους εργαζόμενους και τους πανεπιστημιακούς στο Κολούμπια και σε εκατοντάδες πανεπιστήμια που αρνούνται να χαφιεδέψουν τους φοιτητές τους στις διοικήσεις. Και στην Ελλάδα, φοιτητές και εργαζόμενοι από την αρχή αυτής της αποτρόπαιης σφαγής γεμίσαμε τους δρόμους με συγκεντρώσεις, με συλλαλητήρια, απαιτήσαμε όλοι μαζί να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού και η βαθιά εμπλοκή της χώρας μας σε αυτή. Μας γεμίζουν οργή οι φρικιαστικές εικόνες των δολοφονημένων παιδιών, των χιλιάδων νεκρών αμάχων. Δεν διανοούμαστε να υπάρχουν τον 21ο αιώνα παιδιά που μένουν ορφανά επειδή οι οικογένειές τους σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς. Δεν διανοούμαστε να μην υπάρχουν όρθια σχολεία, πανεπιστήμια, να μην υπάρχει φαγητό και νερό για 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Δεν ανεχόμαστε να αιματοκυλιέται ένας ολόκληρος λαός για τα κέρδη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Για αυτά τα κέρδη η χώρα μας συμμετέχει στο έγκλημα. Μισό εκατομμύριο τη μέρα πληρώνουν οι εργαζόμενοι τη φρεγάτα που πλέει στην Ερυθρά Θάλασσα. Λεφτά που εμείς πληρώνουμε από την τσέπη μας. Η ελληνική κυβέρνηση, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κομμάτων που πίνουν νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνει την αμέριστη στήριξή της στο κράτος δολοφόνο. Έσχος. Αυτή η στήριξη δεν έχει καμία σχέση με την αμέριστη αλληλεγγύη που δείχνουμε τα εργατικά σωματεία, οι φοιτητικοί σύλλογοι, ο ελληνικός λαός, το λαό της Παλαιστίνης. Ό,τι και να κάνουν, το σύνθημα ελευθεριά στην Παλαιστίνη θα ακούγεται παντού και πάντα πιο δυνατά σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Γι' αυτό συνεχίζουμε τον αγώνα μας, απαιτώντας να σταματήσει εδώ και τώρα η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Να αποχωρήσουν τα Ισραηλινά στρατεύματα από τη λωρίδα της Γάζας. Να αναγνωριστεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Η ελληνική κυβέρνηση να αποσύρει τη στήριξή της στο κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Να γυρίσει πίσω η φρεγάτα Ίδρα. Δώστε λεφτά για την παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σφαγεία.